Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, πρώτος αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στρατηγός στρατού Βαλερί Γκερασίμοφ, έλεγξε τις ομάδες των ρωσικών στρατευμάτων που συμμετείχαν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Ο Γκερασίμοφ άκουσε αναφορές από τους διοικητές για τη χρήση στρατευμάτων δυνάμεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, καθώς και άλλους αξιωματούχους για θέματα πολεμικής υποστήριξης για τις ενέργειες των ρωσικών ομάδων σε διάφορες κατευθύνσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, στις 26 Ιουνίου, έγινε γνωστό ότι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας στρατηγός Σεργέη Σόιγκου επιθεώρησε προσωπικά τη ρωσική ομάδα στρατευμάτων που συμμετείχαν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την προστασία του Ντονμπάς. Τα ρωσικά συστήματα εράμινας κατέριψαν ένα αεροσκάφος ΜΙΚ-29 της Ουκρανίας στην περιοχή Νικολάεφ και 19 ντρόνους καταρρίφθηκαν επίσης στις περιοχές Χάρκοβο και Ζαπορίζια, στο Ντονένσκ και στο Λουχάνσκ, ανακοίνωσε το Σάββατο ο επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, αντιστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδειξε το Σάββατο βίντεο από τις επιχειρήσεις των ρωσικών επιθετικών αεροσκαφών SU-25, τα οποία σε ζευγάρια επιτέθηκαν στις καμουφλαρισμένες θέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από χαμηλά υψόμετρα. Ο Πούτιν αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν σχεδίαζε μία επίθεση στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό και αποφάσισε την ίδια την εισβολή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς σε συνέντευξή του στο CBS. Όταν ρωτήθηκε πότε ο Πούτιν θα ξεμείνει από πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο, ο Σόλτς απάντησε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, σύμφωνα με τον καγκελάριο, δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος για ένα μακρύ πόλεμο. Ο Σόλτς είπε ότι ενώ ο Πούτιν δεν το παραδέχεται, η Ρωσία επηρεάζεται από τις δυτικές κυρώσεις. Αυτό συμβαίνει με μια όχι τόσο ανεπτυγμένη χώρα που χρειάζεται πραγματικά όλη την τεχνολογία από τον υπόλοιπο κόσμο για να έχει ένα κατάλληλο βιωτικό επίπεδο, είπε. Ωστόσο, ο Σόλτς δεν πιστεύει ότι η Γερμανία δίνει στον Πούτιν την ευκαιρία να αποδυναμώσει την επίδραση των κυρώσεων όταν ξοδεύει 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα για ένα ρωσικό φυσικό αέριο, άνθρακα και άλλες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον καγκελάριο, η Γερμανία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει το ποσό που πληρώνει για τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα με τα χρήματα που παίρνει από εμάς, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι κυρώσεις για την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και πραγμάτων που χρειάζεται. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που τον Πούτιν τον εξόργησε πραγματικά, είπε ο Σόλτς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.